Ξεκινώντας την πορεία μου στη μόδα, αν γυρίσω δηλαδή και κοιτάξω πίσω, είχα σαν πηγή έμπνευσης κυρίως την κίνηση του σώματος και πώς το σώμα λειτουργεί μέσα στο ύφασμα, μέσα σε διαφορετικές πρώτες ύλες. Γι' αυτό και επηρεαζόμουν πάρα πολύ από το χορό. Στη συνέχεια, με επηρέασε και καθόρισε και τις γραμμές μου η αρχιτεκτονική. Και επειδή είχα κάνει και αρχιτεκτονικό σχέδιο, ήταν κάτι το οποίο βγήκε και αυτό στην επιφάνεια. Τα τελευταία χρόνια που ζωγραφίζω αρκετά, η πηγή έμπνευσής μου είναι η ζωγραφική και με απασχολούν πάρα πολύ τα χρώματα, το πώς αυτά αποδίδονται σε διαφορετικά υλικά. Έτσι δηλαδή, άλλοτε η ζωγραφική, άλλοτε η αρχιτεκτονική. Επιλέγω κυρίως ελληνικές πρώτες ύλες. Παραδείγματος χάρη το βαμβάκι μας όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, που παράγουμε πλεκτά ρούχα, είναι ελληνικό, το οποίο είναι και εξαιρετικής ποιότητας. Παράλληλα, επιλέγω και κάποιες πρώτες ύλες, τις εισάγω, είτε από χώρες της Ευρώπης, σπανίως από άλλες χώρες. Και τα πάντα, όλη η παραγωγή των ρούχων μας γίνεται εδώ στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή στα καταστήματα βρίσκεται η φθινόπωρο χειμώνα στη συλλογή. Εγώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζω δύο συλλογές. Η μία είναι η Ιωάννα Κουρμπέλα Basics, που είναι μια casual πρέτα-πορτέ συλλογή, και η άλλη είναι η Ιωάννα Κουρμπέλα, η οποία είναι πρέτα-πορτέ με στοιχεία υψηλής δραπτικής. Η Basic, η Ιωάννα Κουρμπέλα Basic, φέτος έχει τον τίτλο Over the Town και αφορά ένα city style look, το οποίο όμως σου επιτρέπει να νιώθεις ελεύθερος και χαλαρός, και γι' αυτό ο τίτλος το Over the Town, που είναι και εμπνευσμένο από τον ζωγράφο το Σαγκάλ, που είναι ένα πίνα κάτω. Η άλλη μου συλλογή, η Ιωάννα Κουρμπέλα, λέγεται Scripta Nuova και αντικατοπτρίζει ο τίτλος το μοτίβο το οποίο έχω δημιουργήσει, το οποίο εμπεριέχει στοιχεία από το λογότυπο και το οποίο έχει γίνει print, έχει γίνει και ντύματα, έχει φλουο χρώματα. Είναι ανατρεπτική, θα έλεγα, η χειμερινή συλλογή Ιωάννα Κουρμπέλα. Η bridal συλλογή αποτελείται από νηφικά φορέματα σε διαφορετικά υλικά, τα οποία είναι σχεδόν θεματικά το καθένα. Είναι φορέματα τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη επιμέλεια. Μου παίρνει αρκετό καιρό γενικά για να δημιουργήσω ένα φόρεμα bridal. Το ένα δεν αποτελεί συνέχεια του άλλου. Δηλαδή το καθένα είναι μια ολόκληρη ατμόσφαια και είναι για ένα συγκεκριμένο άτομο σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Δηλαδή το δουλεύω ξεχωριστά και μεμονωμένα το κάθε φόρεμα. Και είναι όλες οι αποχρώσεις του λευκού, γι' αυτό και τη λέω white, δηλαδή το πώς το λευκό χρώμα αποδίδεται πάνω στα διαφορετικά υλικά. Δηλαδή πώς το λευκό δείχνει σε μια ταντέλα, πώς το λευκό δείχνει σε μια παγέτα, πώς σε ένα τούλι. Αυτό το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον εγώ και γι' αυτό αποφάσισα να δημιουργήσω και την νηφική συλλογή. Το πιο δύσκολο είναι και το πιο δημιουργικό και αποτελεί και πρόκληση. Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι αυτό που έχεις οραματιστεί να μπορέσεις να το πραγματώσεις, να το υλοποιήσεις έτσι όπως το έχεις ονειρευτεί. Να μην κάνεις έκπτωση στη φαντασία και στο όνειρο. Αυτό είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Σε ένα κόσμο ρεαλιστικό, πραγματικό, να υλοποιήσεις τα όνειρά σου και τις φαντασιώσεις σου με όλες αυτές τις αντιστάσεις που βρίσκεις καθημερινά, από τα πιο μικρά στα πιο μεγάλα, μπορεί να πεις ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Αλλά αυτή είναι η πρόκληση αυτής της δουλειάς. Και αυτή είναι και η δημιουργία της. Εγώ είχα την τύχη να βρεθώ σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτό το κομμάτι της δουλειάς το γνώριζε. Και αυτό ήταν ο λόγος που στήριξε και τη δική μου δουλειά και μπόρεσα εγώ πάρα πολύ γρήγορα να βρω ένα κανάλι να διοχετεύσω τα ρούχα μου και τις συλλογές μου και στο εξωτερικό. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή εξάγομαι σε 27 χώρες. Δηλαδή δεν υπήρχε ο φόβος το να παρουσιάσω τη δουλειά μου στο εξωτερικό. Υπήρχε ο τρόπος αυτό να φανεί με έναν τρόπο, με στήριξε και η οικογένειά μου και γι' αυτό σήμερα μπορούμε και έχουμε αυτή τη θέση μέσα και την ελληνική αγορά αλλά και την παγκόσμια. Είχα την ευκαιρία μέσα από τη δουλειά μου να γνωρίσω εξέχουσες προσωπικότητες και να επιμεληθώ την εικόνα τους με τα ρούχα μου. Αυτή που ξεχωρίζω είναι η συνεργασία μου με τη Μάρινα την Αμπράμοβιτς, η οποία είχε έρθει για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ και συνεργαστήκαμε, εγώ δημιούργησα τα κοστούμια για αυτή την παράσταση στην Επίδαυρο. Είχε πολύ ενδιαφέρον η προσωπικότητά της και ο τρόπος που προσέγγιζε και τη δουλειά της. Χάρηκα ιδιαίτερα που τη γνώρισα
γιατί επειδή είναι και από τη Σερβία, σαν προσωπικότητα δεν ήταν κάτι μακριά από εμάς, ενώ υπήρχε όλο αυτό το πλαίσιο το ιδιαίτερο για να συνεργαστώ μαζί της, παρόλα αυτά η ενέργειά της και ο τρόπος που με προσέγγισε ήταν πολύ ζεστός. Γενικά με γοητεύουν πρόσωπα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν καμβάς. Ένα από αυτά είναι η Kate Blanchett, η οποία είναι αρκετά ανοιχτόχρωμη και με πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Η Tilda Swinton επίσης, που είναι στην ίδια παλέτα. Αυτές οι δύο θα ήθελα πολύ.